είναι αρκετές χιλιάδες αναγνώστες που με εκπλήσουν. Λέω, πού με θυμώνται ακόμα μετά από τόσα χρόνια που έχω χαθεί από την κεντρική σκηνή, όπως τη δημοσιογραφική. Αλλά με θυμούνται, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Καβαφά, εσείς βιώσατε μια περιπέτεια, αλλά μέσα από την περιπέτεια εγώ γνωρίζω ότι βγάλατε και συμπεράσματα, και θέλω να πω ότι το 23 ήταν μια δύσκολη χρονιά, τα περάσατε όλα, που επέμβασε στην καρδιά, εγκεφαλίτιδα με 2% πιθανότητα επιβίωσης, 2 άγριες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, COVID, πλήρη απώλεια κινητικότητας, και όμως, παρά τα όσα λέτε εσείς για τους άγριους καιρούς, είστε εδώ. Και θέλω ακριβώς επειδή είστε εδώ να μου πείτε αν οι εμπειρίες καλές στην γεύση τους ή άσχημες χαλιβδώνουν περισσότερο τον άνθρωπο. Στη δική μου περίπτωση μάλλον δημιουργούν ένα σκηνικό θεάτρου, κωμικού, όπου παίζεται μια κωμωδία, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από τόσα χρόνια που σηκωνόμουν ας πούμε το πρωί, όπως λέμε στην καθημερινή μας ζωή, και περνούσα μέσα από τείχους, ξαφνικά μέσα σε 3 χρόνια συνέβησαν όλα αυτά που είπατε προηγουμένως και απορώ που τα ξέρετε, και κυριολεκτικά καταστράφηκα. Δηλαδή η μία μετά την άλλη ασθένεια προέκυψε χωρίς να φταίω εγώ. Ένα φοβερό πράγμα. Μια φοβερή σειρά από αρρώστιες, οι οποίες μου έδιναν 1-2% ποσοστό επιβίωσης. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι για να αντιμετωπίσει κανείς μια κατάσταση σαν αυτή, από τις 10.000 στροφές, ας πούμε, να πέσει στο 0 ή σχεδόν στο 0, χρειάζεται και χιούμορ. Και με αυτό προσπαθώ να το βγάλω πέρα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι ενώ χρόνια ανέβαινα στη μοτοσυκλέτα μου, πετούσα, έκανα, έτρεχα σε αγώνες κτλ., ξαφνικά όλα αυτά, όπως λένε στο σινέμα, κάτω, κόπηκαν. Αυτά. Μην μιλήσουμε άλλο για αυτά. Όχι, γιατί είναι δυσάρεστα. Άλλωστε το ριλαντί ίσως χρειάζεται στη ζωή κάποια στιγμή. Εγώ έτσι ήθελα να το κλείσουμε αυτό. Εδώ χρειάζεται στα οχήματα, πόσο μάλλον στον άνθρωπο. Όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει κανείς να είναι στις 15.000 στροφές συνέχεια. Όχι, σε ό,τι κάνει. Είτε είναι αθλητής, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι διανοητής, όπως το λέμε τώρα, είτε οτιδήποτε, πρέπει να είναι στο κόκκινο. Πάντα. Να έχει δηλαδή τις κεραίες του ανοιχτές σε οτιδήποτε συμβαίνει στο πλανήτη και στο σύμπαν το ίδιο. Mm. Και επειδή αυτό το κάνετε από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον όχι μόνο την επαγγελματική, αλλά και ως νέος άνθρωπος, ως έφηβος, πάντα ανοιχτές κεραίες στο μέλλον, θέλω, θα μου επιτρέψει το σημείο αυτό, και έτσι θα μπούμε στην κυρίως συζήτηση, να την ανοίξω με ένα δικό σας απόσπασμα, όχι πολύ μακρινό, το Μάρτιο του 2006, 18 χρόνια πίσω. Διαβάζω, διαβάζω, για να τα ακούσουν και οι ακροατές. Για να δούμε στο 24, από αυτά που είχατε πει το 6. Δεν μπορείτε να πείτε, όλα πάνε κατευχήν και η ζωή γελάει ευτυχισμένα. Σε ποια χώρα της γης θα παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης και άλλων 10.000 πολιτών, και επί 11 μήνες το κράτος θα έκανε ενορκή διοικητική εξέταση? Τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο γελιότητας, ώστε ακόμη και ο σχολιασμός να μην έχει αξία. Μετά την ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο του νομοσχεδίου για την πάταξη τρομοκρατίας, ένα λαμπρό μέλλον περιμένει, εκτός από τους Έλληνες πρωθυπουργούς, όλους τους Ευρωπαίους. Σε λιγότερο από 17 μήνες, καθένας από τους σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες θα έχει το δικό του φάκελο, με τις ακριβείς συντεταγμένες και το περιεχόμενο κάθε μορφής ηλεκτρονικής δραστηριότητας, δηλαδή από ποιο σημείο και για πόση ώρα ο καθένας από μας συνομίλησε ή επιχείρησε να συνομιλήσει με ποιον από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, πότε έλαβε ή έστειλε φάξ, SMS, email. Η φρουρή των δημοκρατικών ελευθεριών
αποφάσισαν ότι θα καταγράφεται επακριβώς προς τα πού και πότε έγινε επικοινωνία, καθώς από τη φύση τους τα κινητά και σταθερά γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται ο χρήστης και έτσι αποδίδουν μια πολύ καλή εικόνα των κινήσεών μας. Αν προσθέσουμε ότι στη Βρετανία ετοιμάζεται σύστημα που θα παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις κινήσεις των 25 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι υποκλοπές στη Vodafone, γράφατε το 6, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η κατάρρευση των ιδεολογιών και η απουσία οραμάτων κάνει τους λαούς να στρέφονται σε θεούς και προφήτες, οι ανατολικοί, και σε τούρμπο και νίτρο, οι δυτικοί. Η δημοσίευση των σκίτσων του προφήτη δεν αποκλείεται να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει ξεκινήσει, αλλά κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Πολλοί θα πούν πως κινδυνολογώ, πως το μέλλον πάντα επιφυλάσσει εκπλήξεις και πως τίποτα δεν άλλαξε σε σύγκριση με τον τρόπο που σκεπτόμασταν πριν από 40 χρόνια. Διαφωνώ. Οι νέοι θα δουν ένα κόσμο που θα είναι χίλιες φορές πιο άγριος από την εποχή της Ιεράς Εξέτασης. Οι παλιοί τρόποι, γάμος ή συμβίωση, σεξουαλική επαφή, σύλληψη, γέννηση κτλ. Θα παραχωρήσουν τη θέση τους στις νέες μεθόδους και όποιος αισθάνεται την ανάγκη να κάνει οικογένεια και να αποκτήσει παιδί ή παιδιά θα παραγγέλνει το μοντέλο που θα επιθυμεί και η εταιρεία θα το στέλνει με courier. Ο κόσμος που έρχεται μ' αρέσει για έναν και μόνο λόγο. Δεν θα είμαι παρόν για να τον δω. Δέστε το 6, 18 χρόνια πίσω. Σας διέψευσε μόνο ένα πράγμα. Είστε παρόν. Γιατί ο κόσμος αυτός αλλάζει στα πάντα, κύριε Καβάφα. Αυτό είναι σωστό. Είμαι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι έπεσα πάρα πολύ κοντά σε αυτά που πρόκειται να συμβούν. Γράφω τώρα εδώ και 20-30 χρόνια ότι έρχεται, είναι πολύ κοντά η στιγμή. Δεν είναι σε 100 ή 200 χρόνια. Είναι σε 3 ή 4 που θα γίνει μια μεγάλη αλλαγή και τα ουσιαστικά όλα τα πράγματα στον πλανήτη θα ανατραπούν μέσα σε 24 ώρες. Αν σκεφτείς, Γιώργο, ότι η υπολογιστική ισχύ δεν αυξάνεται 2 φορές το χρόνο, όπως έλεγε, αν θυμάμαι σωστά, ο νόμος του Μουρ, αλλά 4 ή 5 πια. Και η καμπύλη της ανάπτυξης της, η καμπύλη ανάπτυξης της υπολογιστικής ισχύος πλησιάζει σχεδόν στο κάθετο. Δηλαδή στον άξονα Χ. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει πολλαπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύ των μηχανών. Των μηχανών. Λέω των μηχανών. Όχι των ανθρώπων. Των μηχανών. Πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλος ο χώρος σε μια εκπομπή που κάνουμε μια Τετάρτη πρωί και μιλάμε τηλεφωνικά ή αν πρέπει να είμαστε σε ένα θέατρο και να μας ακούν ίσως κάποιοι φοιτητές ή κάποιοι ψηφιακοί επισκέπτες από όλο τον πλανήτη. Δηλαδή να είναι και άλλοι άνθρωποι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα. Και ο κόσμος που έρχεται, ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος, δεν θα έχει καμία σχέση με τον κόσμο που ξέρουμε, που ξέρω εγώ και οι νεότεροι εσείς, mm-hmm. και τα παιδιά. Ιδιαίτερα τα παιδιά, κατά τη γνώμη μου, θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα είναι πιο δυστοπικό και από τον Μπραζίλ. Δηλαδή, αν όποιος έχει δει την ταινία, ξέρω εγώ, του Terry Gilliam, θα είναι απίστευτος ο χώρος που θα ζουν. Δεν θα ξέρουν τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο, τι είναι πραγματικό και τι είναι ενισχυμένη πραγματικότητα, τι είναι τίποτα. Δεν θα είναι σε θέση να ξεχωρίσουν σε τι κόσμο ζουν. Φαντάσου λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα ανθρώπινα όντα σε αυτό το καινούριο κόσμο. Οι πόλεμοι δεν θα έχουν καμία απολύτως αξία. Οι πόλεμοι εννοώ με βόμβες και αεροπλάνα και πλοία. Καμία απολύτως αξία όταν κανείς έχει το απόλυτο όπλο στα χέρια του. Και
το απόλυτο όπλο δεν είναι. Δεν είναι οι βόμβες, δεν είναι, δεν είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Είναι η πληροφορία με κεφαλαίο π. Όποιος έχει την πληροφορία έχει την ισχύ, έχει τη δύναμη. Λέω συχνά και με κοιτάνε περίεργα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Βεβαίως, τα πάντα μπορείτε να πείτε. Λέω συχνά, ρε παιδιά, ποιος είναι ισχυρός, ποια χώρα είναι, είναι ισχυρή σήμερα, πανίσχυρη. Τι έχει, τι την κάνει πανίσχυρη. Με κοιτάνε λοιπόν και μου λένε η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, ναι, ναι. Διότι έχει ένα δισεκατομμύριο στρατιώτες, η Τουρκία, διότι αυτό, διάφορα, η Αμερική. Και λέω, κάνετε λάθος. Η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, στον πλανήτη, ήταν, είναι αυτή που έχει την πληροφορία. Με κεφαλαίο π, και το λέω με κεφαλαίο π γιατί πληροφορία εννοώ ουσιαστικά τη γνώση. Πληροφορία εννοώ την ικανότητα, για παράδειγμα, να παράξει ένα, τι να πω τώρα, ένα ψυγείο, ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε, έτσι, οτιδήποτε, Γιώργο μου, και στους ακροατές που απευθύνομαι και τους παρακαλώ να το σκεφτούν αυτό στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να βγάζω ένα εμβόλιο, δεν ξέρω αν είναι εμβόλιο αυτό ή οτιδήποτε, ή αυτοκίνητο ή αεροπλάνο ή βόμβα ή πλοίο ή οτιδήποτε σε ελάχιστο χρόνο, σε σύγκριση με τον αντίπαλό μου, εγώ και ορνάω τον πλανήτη. Εγώ κατέχω την πληροφορία, έχω τους πολίτες μου πιο ευχαριστημένους, πιο προστατευμένους. Η πληροφορία. Πόσοι άνθρωποι σήμερα στη δική μας τη χώρα μιλάνε γι' αυτό? Μιλάνε για έναν όρο που τον παπαγαλίζουν και ο οποίος είναι τελείως γελίος και λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, που δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Είναι μια μπουρδα, δηλαδή, με στο Θεό. Το λέω με τόση. Όχι, να το πείτε έτσι όπως πρέπει. Διότι εδώ, μιας και το θέτετε, και θα σας διακόπτω μόνο για τα βροχιδών μηνύματα. Βροχιδών μηνύματα που έρχονται εδώ. Θα διαβάσω έτσι ενδεικτικά για να πάρετε και μία ανάσα και θα επιστρέψω. Λέει ο ένας ακροατής, μου λέει: θέλω επώνυμο. Νίκος Πολυχρονίδης. Είναι ο μεγάλος δάσκαλος, λέει, που μας έκανε πι όμικρον, δηλαδή πραγματικούς οδηγούς. Λατρεία και δέος. Πες του την αγάπη μου, τις ευχές μου και ένα τεράστιο ευχαριστώ που από νεαρός μου δίδαξε κυρίως το πώς να μείνω αρτιμελής. Ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης επίσης θέλει με το επώνυμό του. Από τη Ρώμη, καθηγητής παθολογοανατομίας. Καλημέρα, λέει. Ανήκω στην τυχερή γενιά που μεγάλωσε με τους 4 τροχούς του Κώστα Καβαφά σαν μοναδικό μέσο τεχνολογικής και όχι μόνο ενημέρωσης. Την ποιότητα και την ανεξαρτησία των αναλύσεών του την κατάλαβα ακόμη περισσότερο όταν συνέκρινα το αντίστοιχο έντυπο της Ιταλίας, το Quattro Ruote. Πολλές ευχές και δύναμη στον κύριο Καβαφά. Και ο Γιώργος ο Μανουσίδης από το Ετζόμπικ της Σουηδίας. Καλημέρα, λέει, στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Είναι αυτός που με έκανε να μάθω να οδηγώ. Ό,τι κινείται, πετάει και πλέει. Του εύχομαι υγεία και τύχη. Και μετά τα μηνύματα αυτά, ο λόγος σε εσάς, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίξατε, και με έναν απόλυτο τρόπο, είπατε ότι εδώ μιλάμε για μπούρδες όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Μα ξέρετε, όλοι σήμερα, όλοι μα όλοι, και μιλάω στον άνθρωπο, το λέω για τους νεότερους, που το 1969, παρακαλώ πολύ, μετέδιδε ζωντανά για την δημόσια τότε τηλεόραση την προσελήνωση των αστροναυτών ή κοσμοναυτών, κατά άλλους, μην τσακωθούμε εδώ τώρα, στη Σελήνη το 1969, τότε που ο κόσμος είχε ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Λένε λοιπόν σήμερα, κύριε Καβαφά μου, πάρα πολύ, και δημοσιογράφοι και αναλυτές, αυτό που εσείς αποκαλείτε μπούρδα, μα είναι η λύση του μέλλοντος, είναι το τέλος με τη χρηστικότητά του, το τέλος της κόπωσης της ανθρωπότητας. Θα μας βοηθήσει, είναι φάρμακο,
είναι εργαλείο το οποίο μας απαλλάσσει από το ύψιστο λειτουργήμα, λέω εγώ, της νόησης. Διότι αν πρόκειται να μου καταλύσει τη νόηση, θα πω ένα παράδειγμα. Ο Τσαρούχης δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη, λέω τον όρο και γελάω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η συγκέντρωση πληροφοριών, δείτε το και για τους ακροατές, πολύ, πολύ απλά. Έχουμε χίλια αυτοκίνητα διαφόρων χρωμάτων απλωμένα σε μια τεράστια πλατεία, σε ένα λιμάνι. Και βάζουμε μια κάμερα η οποία είναι ευαίσθητη στα χρώματα, μπορεί να διαβάζει πράγματα. Πολύ απλό, έτσι δεν είναι. Mm. Και λέει ότι αυτή τη στιγμή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου βλέπω ότι στο λιμάνι υπάρχουν χίλια κόκκινα, 25 κίτρινα, 35, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, έτσι δεν είναι, χρώμα του αυτοκίνητα. Αυτό είναι νοημοσύνη. Τίποτα δεν είναι. Είναι ένας μηχανικός διαχωρισμός μιας πραγματικότητας την οποία βλέπουν και τα μάτια μας καθημερινά. Πώς θα μπορούσε κανείς να μετατρέψει αυτή τη την απίστευτη συγκέντρωση γνώσης που αποτελούν αυτά που τελευταία αποκαλούν οι επιστήμονες LLMs, Large Language Models, και με τα GPT-3 και GPT-4 και όλα αυτά. Αυτό δεν έχει σχέση με την δεν μπορεί να αντικαταστήσει ποτέ τον επιστήμονα που κάθεται σε ένα εργαστήριο, μα δεν ξέρω εγώ πού, σε ένα πανεπιστήμιο, στη Νεβράσκα, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα, στο Παρίσι, δεν ξέρω εγώ πού. Και τον επιστήμονα ερευνητή που λέει που πεθαίνει ο φίλος του, που πεθαίνει ένας ιδιαίτερα ικανός άνθρωπος, διότι τον χτύπησε, Γιώργο μου, ένα αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος αυτός έτυχε να είναι φίλος καλός του επιστήμονα και λέει, μα είναι δυνατόν να πεθάνει ο Άλμπερτ Άινστάιν ή ο Μπορ ή ο δεν ξέρω εγώ ποιος, ο Πένροζ, επειδή τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο και του τραυμάτισε την αρτηρία, επειδή κόπηκε η αρτηρία, πέθανε ο Πένροζ. Λέω ένα τυχαίο χαζό παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Ή πέθανε ο Γκόγκεν, δεν ξέρω τι, δηλαδή καταλαβαίνεις αν να πω. Αλλά γιατί ρωτάει ο άλλος, ο άσχετος, και γιατί να μην πεθάνει, λέει, γιατί του αλλάζουμε την αρτηρία, του αλλάζουμε την καρδιά, του αλλάζουμε το οτιδήποτε. Είναι πια τόσο απλό να μεταφέρεις, να αλλάξεις, να έχεις ανταλλακτικά για να κάνεις καλά την οποιαδήποτε ασθένεια ή να αντιμετωπίσεις την οποιαδήποτε ασθένεια, που απορώ με το τι ο κόσμος είναι, λέει, απορώ. Και με την ευκαιρία, με τις ερωτήσεις που κάνω και θέτω και για τους ακροατές κυρίως, θα ήθελα να αντισυμπληρώσω με το εξής. Πόσοι έχω γράψει εδώ και 30-40 χρόνια αστειευόμενος, αλλά με το καβασικό το στυλ, έτσι, ότι ο θάνατος είναι ένα γελίο μηχανικό λάθος που σύντομα θα διορθωθεί, αν μπορεί να το έχει διαβάσει και ζει. Γελάγανε λοιπόν οι αναγνώστες και λέγανε, με τι είναι αυτά που λες και τι θα γίνει, που θα γεμίσει ο πλανήτης ανθρώπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε κτλ. Και έχω απάντησα πολύ πολύ απλά ότι όπως 30 αιώνες πριν γέμισε, ξέρω εγώ, το τάδε νησί η Κρήτη από ανθρώπους, μπήκανε δύο πιτσιρικάδες σε ένα μονόξυλο και πήγανε στην απέναντι ακτή της Γκράζας και κάνανε, δεν ξέρω εγώ τι κάνανε. Τώρα θα μπαίνουν σε ένα διαστημόπλιο που θα συναρμολογούν στη Σελήνη
και θα πηγαίνουν στους πλανήτες. Δεν αλλάζει τίποτα. Θέλω να πω ότι ο θάνατος ο ίδιος, αν όλα είναι πληροφορία και ο θάνατος είναι πληροφορία και η πληροφορία δεν πεθαίνει, αλλάζει μορφή. Αυτό δεν το σκέπτονται ποτέ. Και μετά αρχίζω και φέτο διάφορα έτσι, ερωτήματα που είναι αστεία μεν, αλλά μ' αρέσουν γιατί παρακολουθώ τις αντιδράσεις των φίλων μου που τα λέω. Τι θα πει δηλαδή ασπιρίνη, η ασπιρίνη τι είναι, που επεμβαίνει στην πληροφορία ή στο κρέας, λένε, ξέρω εγώ, ή στο, εννοώ, όταν λέω κρέας εννοώ. Στον οργανισμό, στο βιολογικό, ναι, ναι. Ναι, στο βιολογικό, δηλαδή, τι θα πει... Φάρμακο για τον καρκίνο. Τι θα πει φάρμακο για τον καρκίνο, τι είναι ο καρκίνος, δηλαδή ο καρκίνος είναι στο DNA κάποια δυσμορφία ή κάποια δυσλειτουργία και αφού γνωρίζουμε τον κώδικα του DNA και μπορούμε να το αλλάξουμε, γιατί δεν διορθώνουμε από τον καρκίνο. Και τι είναι COVID, ξέρω, είναι λέει αυτό, διάφορα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία περιμένουν τη στιγμή και η στιγμή έρχεται να απαντηθούν, Γιώργο, κατά τη γνώμη του ερασιτέχνη, ερευνητή φυσικού κοσμολόγου δημοσιογράφου. Θέλω να κάνετε μία μικρή παύση. Θέλω να ακούσετε μερικά μηνύματα και να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο και θα επιστρέψουμε. Ακούστε, ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, ο οδηγός Νταλίκας. Καλημέρα στο θρύλο Καβαφά. Κώστας, ο κύριος Καβαφάς μας πήρε από το χέρι σε μια τρυφερή ηλικία και μας έδειξε έναν δρόμο, τον δρόμο της ζωής, τον πραγματικό δρόμο της ζωής. Πώς είναι δυνατόν να τον ξεχάσουμε? Για πολλούς από εμάς είναι κάτι σαν δεύτερος πατέρας, να είναι πάντα καλά. Ο Παπαστέφανος μας έλεγε, λέει κάποτε ο κύριος Καβαφάς, όπα μπηχτή, για το Homo Deus. Ήταν υπέρ, έχει ακόμη την ίδια γνώμη άραγε? Θέλετε να απαντήσετε direct εδώ? Ναι. Ναι, την έχω. Συνεχίζω. Η Εύα, στον αξιότιμο κύριο Καβαφά, νιώθω τυχερή που έχω παρακολουθήσει αρκετά από αυτά που έλεγε. Έχει απόλυτο δίκιο, να είναι καλά και να έχει υγεία. Θα λείψει από τα παιδιά μας σίγουρα. Πού θα βρουν τέτοιους ανθρώπους να έχουν ως οδηγούς? Με όλη τη σημασία της λέξης δασκάλου, σας πω καλύτερα. Ο φίλος ο Βαγγέλης από την Αθήνα. Μια ρίση του Σοκράτη λέει άναθρον αόποπε, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που παρατηρεί, εξετάζει, αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει. Πώς βλέπει τον άνθρωπο στο μέλλον με αυτή την έκρηξη της τεχνολογίας? Και σαν ευχή, οι αρχαίοι δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά για την ποιότητά τους όσο αυτή διαρκούσε. Ο Βαγγέλης, άλλος από τα Χανιά. Χαίρομαι που φιλοξενείται το δάσκαλο της καρδιάς μας. Εμείς που μεγαλώσαμε έντυπα των τεχνικών εκδόσεων, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τον κόσμο διαφορετικά. Για ό,τι συμβαίνει τώρα, μας τα είχε πει χρόνια. Όλοι εμείς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι χάρη στον Καβαφά. Γίναμε καλύτεροι, θέλω να πιστεύω, λέει, και πιο χρήσιμοι στην κοινωνία ακολουθώντας τα όσα έλεγε. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης. Ήμουν εργαζόμενος στη Ρενό. Υπήρξα στην ομάδα του Γιώργου Μιχαήλ τότε που η Ελλάδα έκανε τα πρώτα δειλά βήματα για να αναπτυχθεί αυτοκινητοβιομηχανία στη χώρα. Θυμάμαι τα αφιερώματα σε όλη αυτή την προσπάθεια που γινόταν από ανθρώπους με όνειρα. Θέλω να μεταφέρετε το σεβασμό και την αγάπη μου στον κύριο Καβαφά. Μεγάλωσα με το περιοδικό 4 Τροχή και αγόρασα όλα τα αυτοκίνητά μου μετά από τις συγκριτικές δοκιμές του περιοδικού. Και η Κάρμεν, καλημέρα. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με διανόηση και είναι ανάχωμα για την ανθρωπότητα και τους μισανθρώπους. Την καλημέρα μου και υγεία στον κύριο Καβαφά. Κύριε Καβαφά, κρατήστε τα, πάω σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Κώστας Καβαφάς κοντά μας σήμερα και με πολύ χαρά, αγάπη και συγκίνηση από πολύ κόσμο, πρέπει να πω. Κύριε Καβαφά, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Ηλίας από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει στο δάσκαλο. Ό,τι τεχνητή νοημοσύνη και να βγει, πάντα θα υπάρχει ο άνθρωπος από πίσω. Το κακό είναι μόνο αν ο άνθρωπος που το χειρίζεται και αυτό το σύστημα είναι άρρωστος στο μυαλό. Και η ματούλα μου λέει, κύριε Καβαφά, θα πηγαίνουμε από το φεγγάρι στον Άρη και δεν ξέρω εγώ πού, και την ίδια ώρα στη γη, τόσο μεγάλη ανισότητα, πείνα, φτώχεια, πόλεμη για τους λαούς, ενώ θα έφτανε να τραφούμε όλοι. Αν μου επιτρέψουν οι ακροατές, παραλίγο να πω οι αναγνώστες, δεν υπάρχουν πια, να διαφωνήσω μαζί τους. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα στο άμεσο μέλλον.
Δεν θα είναι έτσι. Γιατί, μίλησα προηγουμένως για την πληροφορία. Έτσι, με κεφαλαίο πει. Με ακούς, Γιώργο? Βεβαίως, πάντα. Ωραία. Μίλησα για την πληροφορία. Ποιος κατέχει σήμερα και στο άμεσο μέλλον την πληροφορία? Ποιος? Τίθετε και σε εσένα την ερώτηση. Ποιος την κατέχει? Απαντήσω για να μην... Βεβαίως, βεβαίως. Οι έχοντες και κατέχοντες, Γιώργο, ναι. Ναι. Κάνω λάθος? Καθόλου. Μάλιστα. Την κατέχουν οι πλούσιοι, οι Bill Gates, οι δικτάτορες, οι Kim Il-Jung, οι Πούτιν, οι Τραμπ, δεν ξέρω, ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, αφού αυτοί κατέχουν την πληροφορία, σημαίνει ότι πρώτοι θα δοκιμάσουν το καλό πρόσωπο της πληροφορίας. Ενώ εάν εγώ πάσχω από μια ασθένεια, θα αγοράσω μια καρδιά που θα βρω σε ένα σώμα το οποίο διατηρείται, χτυπάει το κινητό μου, μην δίνεται σημασία. Μπορεί να είναι ο Bill Gates. Λάτε. Αλγόριθμος, έπιασε την έκφραση του ονόματός του ο αλγόριθμος και σας χτυπάει alert. Ελάτε κύριε Καβάφα. Θα έχω λοιπόν μια καρδιά ή ένα σηκώτη ή ένα οτιδήποτε ή ένα καινούριο μυαλό ή ένα καινούριο εγκέφαλο ή ένα καινούριο σύστημα ακοής, όρασης ή οτιδήποτε θέλω από ένα εργοστάσιο, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, παραγωγής ανθρωπίνων μελών, το οποίο βρίσκεται σε κάποια δημοκρατία της νότιας μπανανίας, για να μην πω λέξη, για να μην πω χώρας και πω όνομα και θίξω υπολήψεις. Θέλω να πω, θα λέω, πάσχω από κύρωση του ύπατος. Θέλω ένα καινούριο ύπαρ. Μάλιστα, κύριε Καβαθά, τι ύπαρ θέλετε, τη μέγεθος, μεσαίου μεγέθους. Σε μία εβδομάδα θα είναι με κούριερ στην πόρτα σας. Θα έρχεται λοιπόν το ύπαρ το οποίο μεγαλώνει σε ένα σώμα που δεν έχει εγκέφαλο, σε κάποια τριτοκοσμική ή πρωτοκοσμική χώρα του κόσμου. Πού είναι το απίθανο σε αυτό που λέω? Και τι είναι αυτό που μπορεί να το σταματήσει? Λένε οι φίλοι μου, και έχω απομείνει κανένα δυο άλλοι φίλοι από τους συναδέλφους μου, τους παλιούς και τους καινούριους δημοσιογράφους, η ηθική της τεχνητικής νοημοσύνης. Και λέω, όπα, τώρα μπήκαμε σε αχαρτογράφητα νερά που λένε και οι ξανθές στη τηλεόραση. Με συγχωρείς, Γιώργο, που μιλάω έτσι, αλλά αυτά τα χαρτογράφητα νερά, τα έρημα, είναι τόσα πολλά. Μπαίνουμε σαν χαρτογράφητα νερά. Ποια η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, ρωτούν μερικοί. Και εγώ προσπαθώ να απαντήσω και να πω ότι δεν υπάρχει ηθική στο σύμπαν. Δηλαδή δεν είναι ένας πλανήτης καλός πλανήτης και ο άλλος κακός πλανήτης. Δεν είναι ένας πλανήτης δολοφόνος και ο άλλος πλανήτης θύμα. Δεν υπάρχει αγάπη και μίσος στο σύμπαν. Στο αυτό το σύμπαν τουλάχιστον που καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Αν δηλαδή υπάρχει αγάπη, ποιος είναι ερωτευμένος με ποιον, ενώ ο πλανήτης. Προφανώς αναφέρεστε ότι αυτές είναι συμβάσεις κοινωνικές, διαπροσωπικές των ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτά εγώ τα λέω παπαδίστηκα. Έτσι είναι η θεωρία παπαδίστηκε. Ότι αυτό ο καλός, κακός, έχει αυτό, αγαπάει, μισεί, τα πήρε στο κρανίο, λέει ο λαός, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει να ρωτηθεί ποτέ. Ναι. Τι θα πει αυτή η φράση, θα πήρε στο κρανίο? Τι πήρε στο κρανίο? Πήρε στις συνάψεις, πήρε πεπόνια και καρπούζια στη μασχάλη του και δεν μπορούσε να τα σηκώσει? Του εγκεφάλου εννοώ τις συνάψεις. Τι ακριβώς σημαίνει τα πήρε στο κρανίο και γιατί δεν μπορώ να διορθώσω εγώ ως επιστήμον γιατρός το γεγονός ότι ο Καβαθάς τα έχει πάρει στο κρανίο και είναι ψυχασθενής, λέω.
Μου λέει εδώ πέρα η φίλη Αργυρό. Εξαιρετικός ο κύριος Καβαφάς. Θέλω να το ρωτήσω. Και έχει νόημα να ζεις 150-200 χρόνια με εσύ που θα μπορείς, ο έχων και κατέχων, με ανταλλακτικά καρδιά, σηκωτιού κτλ. Όταν δίπλα σου θα πεθαίνουν ενδεχομένως και φίλοι σου μη δυνάμενοι έχοντες και κατέχοντες. Έχει νόημα. Γιατί Γιώργο, με συγχωρείς, αυτή τη στιγμή εγώ έχω την ατυχία να φτάσω στα 85 και κοιτάω γύρω μου και δεν υπάρχουν οι παλιοί μου φίλοι και συνάδελφοι. Δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Πού είναι ο Άρης ο Σκιαδόπουλος, πέθανε. Πού είναι ο Τάδε, πέθανε. Πού είναι ο Α, πέθανε. Ποια η διαφορά? Καμία. Δηλαδή, εάν κάποιος μου έλεγε, κοίταξε να δεις Καβαθά τρελέ που λες όλες αυτές τις απιθανότητες, θες να ζεις 1500 χρόνια, θα έλεγα. Και βέβαια, γιατί θα ήθελα να παρακολουθήσω την εξέλιξη. Θα ήθελα να παρακολουθήσω, δηλαδή, θα ήθελα να είμαι εκεί όταν ο άνθρωπος ή η μεταξέλιξη του ανθρώπου ξεπεράσει, για παράδειγμα, την ταχύτητα του φωτός. Να δω τι θα γίνει, τι υπάρχει εκεί. Υπάρχει σύμπαν, υπάρχει κάποια λογική, υπάρχει κάποιο mastermind το οποίο έχει φτιάξει όλο αυτό το πράγμα ή είναι τυχαίο? Μόνο αυτές οι ερωτήσεις σε κρατάνε εντός εισαγωγικών ζωντανό 3.000 χρόνια. Λέει εδώ άλλος φίλος, αυτό που λέει ο κύριος Καβαφάς δεν ανταποκρίνεται όμως σε 8 δισεκατομμύρια που έχουμε φτάσει κόσμο. Τα 8 δις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Φοβού αυτού το νούμερο κάποια στιγμή. Λάθος, μέγα λάθος στον αγαπητό ακροατή, μέγα λάθος. Παντού σε όλο τον πλανήτη οι πληθυσμοί ελαττώνονται. Κοιτάξτε το παράδειγμα της Ιαπωνίας, το δικό μας. Εάν συνεχίζουμε έτσι, το 2050 θα είμαστε στα 5 εκατομμύρια. Κάνει λάθος. Λοιπόν, δεν θα είναι έτσι. Θα είναι οι έχοντες και κατέχοντες σε πόλεις φρούρια με ιδιωτικούς στρατούς και γύρω από αυτούς τα υπολείμματα κοινωνιών και λαών που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Τα ναυάγια δηλαδή. Ακριβώς. Ναυάγια. Λέει εδώ ο Νίκος, κάνω πάλι παύση. Μα λέει αυτό είναι απάνθρωπο. Ναι, με συγχωρούν οι ακροατές. Ενώ τώρα ο κόσμος είναι ανθρωπινός, ε. Ναι, τι δεν είναι απάνθρωπο το γεγονός ότι μια τίγρη στρώει έναν άνθρωπο. Είναι μέσα στην εξέλιξη, στο παιχνίδι, ξέρω. Λέει εδώ ο Νίκος, ακόμη και με όλα όσα ακούγονται και ειλικρινά σας ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη ιουλιάτικη έκπληξη και δεν υπερβολή. Ως νεαρή, λέει, θέλω να πω στον κύριο Καβαφά, μα κάναμε χειροφρενιές, ντετακέ και άλλες βλακίες λέγαμε μεταξύ μας. Αν μας έβλεπε ο Καβαφάς, θα μας αφόριζε. Του χρωστάμε πολλά. Προσέξτε εδώ. Ο κύριος Ντάβρης λέει χαιρετισμούς στον αεροπόρο Καβαφά που έγινε περνώντας με μαχητικό μέλος του ΣΟΤ. Τον αγαπάμε πολύ, πρώην διοικητής του ΣΟΤ. Δέστε εδώ. Στράτος από Πειραιά. Ο κύριος Καβαφάς έδωσε βήμα σε ανθρώπους όπως το Ζουράρι, την Τριανταφύλου, το Δήμο, τη δεκαετία του 90, να πριονίσουν τα κλαδιά του δέντρου που φύτεψε. Έχει να μας πει κάτι πάνω σε αυτή την αποδόμηση που ζούμε? Έχω. Να το πείτε, σταματώ. Έχω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου τους αεροπόρους που σε αυτούς, και το έχω πει και το έχω γράψει 100 φορές, και θα πεθάνω και θα το λέω ενώ θα είμαι πεθαμένος, τίποτα δεν θα είχα κάνει στη ζωή μου αν δεν είχα μάθει στα 15 μου να πετάω. Τίποτα. Τίποτα από όσα έκανα δεν θα είχα κάνει αν δεν είχα μπει στον κόσμο της αεροπορίας και αν δεν είχα αυτούς τους δασκάλους. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω επίσης είναι ότι λένε οι ακροατές τώρα που σας απαντούσουν, ναι, ναι, σχολιάζουν το ότι... Μα αυτή ήταν πάντα η επιτυχία σας. Μόλο τον κόσμο μιλούσατε. Μόλο τον κόσμο. Ανοιχτή διάδραση. Πάντα. Γιώργο, δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία,
όλα αυτά τα περιοδικά, δεν ξέρω πόσα, 18-20 περιοδικά, ο ραδιοφωνικό σταθμό, το RAM, το Μίξε, το Δίξε, η εταιρεία, η ιντερνετική, το γεγονό ότι η εταιρεία μου μηχανογραφήθηκε το 1974. Αν σκεφτεί κάποιο τι θα πει αυτό. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι όλο αυτό το πράγμα δεν το έχει δει σε εισαγωγικά κανένας από τους υπουργούς, πρωθυπουργούς, ανθυπουργούς, υπερυπουργούς, προέδρους, αντιπροέδρους, παραπροέδρους, ποτέ, 40-60 χρόνια τώρα. Και όλο αυτό το έργο το οποίο είναι, αρχίζω να σου περιγράφω τώρα τα χάλια μου δηλαδή, σε τόμους, στον πρώτο όροφο εδώ του σπιτιού μου, θα το πάρουν οι παλιατζίδες όταν πεθάνω. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό? Στην Ελλάδα δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση, κύριε Καβαφά. Και μου κάνει εντύπωση που σας κάνει εσάς εντύπωση όταν περιγράφατε αυτή την Ελλάδα. Τώρα μου κάνει εντύπωση. Έχει ένα ισχυρό ποσοστό κακού χιούμορ. Έχει ισχυρότατο ποσοστό. Γιατί κοιτάς, ανοίγεις ας πούμε την τηλεόραση, ανοίγεις ένα site και λες η κυρία Ντέζι Μπουρδούφαλου έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Λέω ένα το παρακάνω, αλλά θέλω να το παρακάνω. Ή αν όχι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πήρε ένα ποσό 500.000 ευρώ, 1 εκατομμυρίου ευρώ για να κάνει μουσείο μόδας, ξέρω εγώ τι. Και λες, καλά, ούτε Ντέζι Μπουρδούφαλου δεν υπήρξε στη ζωή μου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Απόλυτα. Αυτό έχει πολύ χιούμορ. Έχει ένα παράπονο. Αλλά παράπονο κωμικό. Εγώ θέλω να απαντήσετε στο Στράτο που είπε: έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτή την αποδόμηση που ζούμε ακόμη και από όσους πριόνισαν τα κλαδιά του δέντρου που φυτέψατε. Όχι. Όχι, και είναι ένα ερώτημα που το έκανα χτες σε παλιούς μου φίλους. Παλιούς μου φίλους που τους είδα μετά από 4 χρόνια που ήμουν στα νοσοκομεία, δεν μπορώ και εγώ να εξηγήσω το βαθμό της αορατότητάς μου, το πόσο αόρατος είμαι, εκτός από ένα ή δύο ή τρεις ανθρώπους όπως είναι ο Γιώργος Σαχίνης για παράδειγμα, πραγματικά το εννοώ αυτό. Δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανείς τι έχω κάνει, τι έχω πει, τι περιοδικά έχω βγάλει. Λες και δεν υπήρξαν οι τεχνικές εκδόσεις, Γιώργο. Λοιπόν, Φώτης, καλημέρα λες. Τους τέσσερις τροχούς, όποιος το θυμάται, ποιος δεν το θυμάται, στον πρόλογο και στην τελευταία σελίδα πάντα υπήρχε το πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο και πάντα εύστοχο. Ήταν μια άλλη δημοσιογραφία τότε. Όχι παντού, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από σήμερα. Κύριε Καβαφά, σήμερα λέει, τα περιφερειακά κάνουν την προσπάθεια και είμαστε εδώ να στηρίξουμε. Όμως με τα κεντρικά ΜΜΕ που θυμίζουν τα ξαπλωστράδικα στη Μύκονο, τι μέλλον να υπάρχει? Και δεν το λέω επειδή είμαι φαν των περιφερειακών, το λέω ως πραγματικότητα. Το μέλλον είναι, αν μπορούσε κανείς να φτιάξει μια Κυψέλη διαδικτυακή, και τη λέω Κυψέλη εννοώντας το. Μεταφορικά εννοώντας το, ένα big hive, μια Κυψέλη, όπου οι μέλισσες, όπου είναι αναγνώστες, παιδιά τα οποία έχουν το ίδιο μυαλό με τον Γεροκαβαθά ή σχεδόν το ίδιο, μεταφέρουν μέλη τις γνώσεις τους, μεταφέρουν και έτσι και αυτές τις γνώσεις, και με συγχωρείς που χάνω λίγο τα λόγια μου, αλλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτές τις γνώσεις τις μεταφέρουν πλέον στον πλανήτη, στο σύμπαν, επειδή όλα είναι ψηφιακά. Δηλαδή μπορεί ένας νέος στη Σιγκαπούρη να κάθεται στον υπολογιστή του και να ακούει μια διάλεξη που δίνει, ξέρω εγώ, που θα έδινε ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Χαραματικάκης, ο αγαπημένος μου φίλος που έφυγε πριν από λίγο καιρό, και δεν ξέρω εγώ ποιος. Θα μπορεί, κύριε Καβαφά, πάυση για να ξεκουράζετε κιόλας. Θα μπορεί όμως να έχει πρόσβαση, ή ο μεγάλος αδερφός, ο έχων και κατέχων, ή μία, ή δύο, ή πέντε, δέκα μεγαετερίες θα επιλέγουν. Θα ακούς Καβαφά, λέω παράδειγμα,
Και ο αντίλογος στον Καβαφά θα είναι μόνο να ακούς σαχίνι. Άλλος αντίλογος δεν υπάρχει. Άρα να χαθεί και η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία με απόλυτο έλεγχο, σιγά σιγά. Να ξεπετιέται ως fake. Αν είχαμε χρόνο, διάθεση και όρεξη, θα σου έλεγα μια πρόσφατη ιστορία με τη Βουλή των Ελλήνων που μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι θέλουν το αρχείο μου. Α. Ναι. Και δεν μου ξανατηλεφώνησαν μία φορά μόνο. Είναι γιατί τώρα ασχολούνται με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων εκεί, ξέρετε, που θα λαμβάνει ο καθένας. Είναι όλα υβριδικά, πετρελοκίνηση, ηλεκτρικά και πάει λέγοντας. Όταν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Όταν σου τηλεφωνούν από το, από ότι οι άνθρωποι που είναι επικεφαλής του μουσείου, των θησαυρών, πολιτιστικών θησαυρών της Βουλής των Ελλήνων, έρχονται και σπίτι μου δύο κύριοι. Εδώ, ήρθαν στο σπίτι μου να δουν το αρχείο και, εδώ, και τους είπα πώς το βλέπω να, πώς το βλέπω να λειτουργεί για να το βλέπει όλος ο κόσμος ψηφιακά και να γεννάει καινούργιες ιδέες, καινούργιους δρόμους. Δεν ξαναεμφανίστηκαν. Αν σου πω πώς με αντιμετώπισαν τα διάφορα ιδρύματα, θα βάλεις τη γέλια. Το ένα... Αυτό έτσι, γιατί έχει πλάκα και το λέω. Πήγα και άφησα την πρότασή μου, πάρα πολύ γνωστό, και μετά από 6 μήνες που περιμένα και λέω, και έπαιρνα τηλέφωνο πολύ ευγενικά και να μην ενοχλήσω και αυτό και τα λοιπά, έφτασε μια στιγμή που μου μίλησε ο υπεύθυνος και λέω, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι δεν είναι, για ποιο λόγο, λέω, δεν με πήρατε τηλέφωνο? Λέει, κοιτάξτε, λέει, μπείτε, λέει, στο site μας. Λέω, να δω τι έχω μπει. Όχι, λέει, ξαναμπείτε. Να ξαναμπώ, λέω. Μπαίνω λοιπόν στο site τους και βλέπω ένα τμήμα του Ιδρύματος να έχει ακριβώς τους ίδιους τους ίδιους όρους λειτουργίας με αυτά που πρότεινα εγώ με διαφορετικό όνομα. Καταλάβαμε. Ένα άλλο απαξίωσε μέγα ίδρυμα. Είναι όμως, ένα κύριε... τρίτο, ναι. Δηλαδή, τι να πω τώρα, γιατί ο κύριος με το t-shirt, ο οποίος διοικεί μια αυτοκρατορία, δεν ξέρει ποιος είναι ο Κώστας Καβαθάς. Τι να του κάνω, δεν γίνεται. Στον κύκλο του. Επανέρχομαι όμως και σας ρωτώ, όταν λοιπόν οι μεγάλες φάρμες θα συσσωρεύουν το λόγο και τον αντίλογο, κατά πώς βολεύει αυτές και δεν θα υπάρχει τίποτα έξω από αυτό, ως κυρίαρχη της πληροφορίας που εσείς είπατε σωστά, πώς περιμένετε οι κοινωνίες και τα νιάτα να έχουν και εναλλακτικές πηγές? Πώς θα γίνει λοιπόν όταν οι μεγάλες μαμάδες εταιρείες θα ελέγχουν και το λόγο και τον αντίλογο, οι νέες γενιές να βρουν την εναλλακτική, αν είναι όλα εξαφανισμένα σιγά σιγά? Συνέβη αυτό που είπα στην αρχή, ότι άδειασαν οι μπαταρίες του φορητού, όχι του κινητού. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Ελάτε στο ερώτημα, για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Στην εποχή της πληροφορίας, ο απόλυτος έλεγχος από 5-10 εταιρείες, των εχόντων και κατεχόντων. Ναι. Άρα και ο λόγος και ο αντίλογος. Εναλλακτική δεν θα υπάρχει. Τι κοινωνίες θα είναι? Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει, την έχουμε δει σε αυτές τις αποκαλούμενες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, οι οποίες είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά βέβαια, αλλά υπάρχει. Πάντα θα υπάρχουν οι hackers, γιατί δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αυτούς, αυτό είναι το νόμο. Ναι, οι οποίοι θα είναι στο ψηφιακό περιθώριο, θα είναι στο ψηφιακό ωκεανό, οι οποίοι δεν θέλουν να μεγαλώσουν και να ζήσουν έτσι, σαν σκλάβοι. Και θα δημιουργούν τις κοινότητες τους, τις ψηφιακές, που δεν θα τις βρίσκει εύκολα ο εχθρός, Γιώργο. Αυτά μπορεί να ακούγονται σαν πραγματικά επιστημονική φαντασία και σαν φτηνές ταινίες του παλιού Hollywood. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι σε 20-15 χρόνια από σήμερα, Όταν μια τεράστια εταιρεία πληροφορικής θα έχει όχι απλώς τα στοιχεία των 6-7 δισεκατομμυρίων που έχουν απομείνει, αλλά και θα έχει και τα φάρμακα, θα παρακολουθεί, δηλαδή αν σε βάλει στόχο,
το πω πιο απλά. Ναι. Θα σου σκόψει, θα φροντίσει να μην ξαναπάρεις το φάρμακο που σου χρειάζεται ή την αγωγή που σου χρειάζεται για να ζήσεις. Και τέλος. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Και σε αυτό λοιπόν θα αντιδράσουν οι hackers, οι διπτυρικάδες, οι οποίοι θα θυμούνται την παλιά εποχή. Είναι λίγο... Είναι δυστοπικό. Το έχετε περιγράψει από το 6. Είναι, ο Στράτος, μαθηματικός από τα Μελίσια, λέει, μια χαρά τα λέει ο κύριος Καβαφάς, μια πορεία έχω. Αλλάζεις σηκώτη, σωστά το είπε, θα το παραγγέλνεις. Αλλάζεις το ένα, όταν έρθει η ώρα να αλλάξει ο εγκέφαλος, τι θα συμβεί. Θες, ανεβάσανε ένα βίντεο στο YouTube με την αλλαγή εγκεφάλου. Ένα βίντεο το οποίο δεν ήταν αληθινό, βέβαια. Δύο σώματα σε κλίνες χειρουργικές. Δύο σώματα. Φαντάσου, δύο σώματα. Τα οποία δεν έχουν τις αισθήσεις σου. Έτσι. Πλησιάζει ένα μηχάνημα. Δύο μηχανήματα, μάλλον. Από πάνω, από τη χειρουργική κλίνη. Και το κάθε ένα από τα δύο μηχανήματα αυτά, που είναι σαν ελβετικό σουβιάς. Δηλαδή έχει, άμα ανοίξει, έχει δεκάδες εργαλεία επάνω του. Πώς να το πω, κατάλαβες. Το κάθε που κατεβαίνει προς τον άρρωστο είναι ένα μπάντς γεμάτο εργαλεία. Και πένσες, σκοπίδια, ψαλίδια, ενέσεις, που το καθένα κάνει μία δουλειά βάσει των εντολών που παίρνει από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Λοιπόν, τι κάνουνε, κόβουνε, διαχωρίζουν το ένα κεφάλι από τον νόμο και πάνω από το σώμα του και το μεταφέρουν στο άλλο σώμα και βάζουν το άλλο κεφάλι στο άλλο σώμα. Και το κεφάλι που μεταμόσχευσαν είναι ενός νέου ή νέας 20 ετών. Αντί να είναι 100, αντί να είναι 85. Θα μου πεις, τι είναι αυτά που λέει, Καβαφά, τώρα δεν γίνονται, αυτές είναι κουταμάρες και ανοησίες. Μπορεί. Όσοι όμως έχουν δει εκείνη την υπέροχη ταινία του Ridley Scott, το πρώτο Alien, και θυμούνται τη σκηνή με την Sigourney Weaver να ξαπλώνει στην κλίνη στη χειρουργική κλίνη του διαστημοποιού και να κατεβαίνει ο σουβιάς, ας το πούμε έτσι, με το πολυεργαλείο και να την χειρουργεί με βάση τις εντολές του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να αφαιρεί το αυγό του Alien, θα δουν ότι τίποτα δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζω. Λέει εδώ οι φίλοι μας, όχι, ο φίλος μας, εγώ πριν 4 χρόνια που έβαλα stent, η κοπέλα μου έχει καρκίνο στο μαστό, έκανε μαστεκτομή, δουλειά δεν έχω, φίλους δεν έχω, κάθε μέρα περνάει έτσι, πεθαίνουμε κάθε μέρα, μήπως είναι καλύτερα να πεθαίνουμε μπας και ησυχάσει η γη, η φύση και τα ζώα να επιβιώσουν, μόνο για αυτά λυπάμαι, δεν σεβόμαστε τίποτα και κανέναν, μόνο δήθεν είμαστε, δεν αξίζουμε ενδεχομένως, λέει, αυτό το τόπο. Άλλος φίλος εδώ μου γράφει, καλημέρα στον κύριο Καβαφά, τα σέβη μου στον καλεσμένο σου που πάντα ήταν χρήσιμος για τους αναγνώστες του και τους ακροατές του. Θα ήθελα να ρωτήσω εκείνον αλλά και όλους μια απλή ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε επιτέλους για να αλλάξουν τα πράγματα γύρω μας? Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι κάνουμε διαπιστώσεις, υπάρχουν στον κανόνα εξαιρέσεις σαν τη φωνή του κύριου Καβαφά, αλλά αποτέλεσμα υπάρχει. Λες και απευθύνεσαι σε κουφούς και μουγκούς. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα και δεν θέλω να κάνω τώρα κομματικό κύριε Λέισον. Ήρθε ένας άνθρωπος που λεγόταν Πιερακάκης, τον οποίο δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά, παρόλο που είμαι στον χώρο της πληροφορικής 50 χρόνια, και έκανε αυτά που έκανε στον τομέα της ψηφιακής αντιμετώπισης προβλημάτων ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός και μόνο ότι
ότι με το ακριβώ τηλέφωνο σήμερα μπορεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στο GAV, στο e-GAV, όπω λέγεται, και να μην τρέχει, να μην βρει το αυτοκίνητο, να πα στο περιστέρι, να πάρει μια υπογραφή, να την πα στη Φυσιά, να περιμένει τον όλο αυτό το πράγμα. Ήταν μια επανάσταση. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάποια μέρα θα γίνει και μια δεύτερη και μια τρίτη μικρή επανάσταση ή μεγάλη τέτοια και θα αξίζει τον κόπο να δει κανείς. Εννοώ να αξίζει τον κόπο να μην περνάει την ώρα μπροστά σε ATM, μπροστά σε πάγκους, μπροστά σε περιμένοντας τα λεωφορεία. Μήπως όμως θα είναι μόνο αυτό, ότι χωρίς το ψηφιακό σου αποτύπωμα δεν θα υπάρχεις, κύριε Καβαφά μου, διότι όπως είπατε σωστά, όταν θα επιλέξει η μεγάλη μαμά εταιρεία, επειδή δεν είστε εις το Καβαφάς και τα λέτε λίγο στραβά, κλείστου τα όλα. Κλείστου την πίστοση, κλείστου το ATM, κλείστου το φάρμακο, κλείστου τα credit της κοινωνικής συμπεριφοράς, από μόνο σε τον. Τότε. Πολύ φοβάμαι ότι το παράδειγμα που χρησιμοποιείς είναι πολύ σωστό. Απόδειξη εδώ. Γιατί μετά από 60 χρόνια παρουσία σε αυτό το χώρο είμαι αόρατος. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και είμαι αόρατος. Αν είναι τόσο σοβαρό, δηλαδή αν έχουν καθίσει κάποιοι άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και είπαν να διαγράψουμε τον Κώστα το Καβαφά, δεν ξέρω, δεν είμαι και σαν τραμπούλοχο για να άλλη ταινία. Έχετε μια καταπληκτική ικανότητα εκεί που το πράγμα σοβαρεύει. Το απεκτονώνετε μόνο σας. Το θέμα είναι εδώ, μου λέει κάποιος, μετά την αλλαγή και του εγκεφάλου, ποιος είναι αυτός που συνεχίζει να ζει τελικά, ο αρχικός ή ο νέος, και τι είναι αυτό που θα ζει? Είναι ο νέος, ο οποίος έχει την ικανότητα, επειδή οι ερευνητές, ο γιατρός, ο φυσικός, ο αστροφυσικός, έχει καταλάβει ακριβώς λόγω του νέου εγκεφάλου με τις τεράστιες του δυνατότητες, έχει απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα. Ο νέος εγκέφαλος, ο οποίος καταλαβαίνει τι είναι το σύμπαν, οδηγεί την κοινωνία σε αυτό που λέμε κοινωνία, σε μία από τις τρεις φάσεις των κοινωνιών του πολιτισμού Καρντάσεφ. Τη κλίμακα Καρντάσεφ, 1, 2 και 3. Αν ξέρουν οι ακροατές ή εσύ, έχεις ακούσει για την κλίμακα Καρντάσεφ. Βεβαίως. Από εσάς. Ωραία. Λοιπόν, όταν περάσουμε στο 3 τη κλίμακα Καρντάσεφ, αυτό που λέμε άνθρωπος θα έχει γίνει ένα με το σύμπαν. Ένα. Θα είναι το ίδιο το σύμπαν. Νομίζω ότι μέχρι εκεί αρκετά θα είναι. Και αυτά που λέμε πόλεμοι και θεοί και άγιοι και αυτά θα καταρρεύσουν σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Γιατί ο ίδιος ο ανθρώπινος νους θα ανήκει σε μια κοινωνία τύπου Καρντάσεφ 3. Σε μια συμβαντική κοινωνία. Θα είναι κομμάτι του σύμπαντος. Πραγματικό κομμάτι. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αλλιώς όλη η ιστορία την οποία συζητάμε και σήμερα πρέπει να είναι ένα video game. Ή ένα Matrix. Ή ένα Matrix. Μάλιστα. Το οποίο κάθισε κάποιος πιτσιρικάς που λέγεται Σαχίνης Νίκος και ζει 5 εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον και συζητάει με έναν άλλο μουρλό που λέγεται Καβαθάς Κωνσταντίνος και είναι φίλοι αυτοί οι δύο πιτυρικάδες και λένε εσύ δεν φτιάχνουμε ένα κόσμο να δούμε και να δούμε πως εξελίχθηκαν οι κοινωνίες 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αν αυτό είναι μια απάντηση που ικανοποιεί τον αγαπητό μας ακροατή, θα ήθελα να τη συζητήσω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κύριε Καβαφά, ούτως ή άλλως, συζήτηση με τους ακροατές κάτι περισσότερο σήμερα και αυτό είναι το όμορφο. Κοιτάξτε εδώ, λέει η φίλη Αργυρούλα, κύριε Καβαφά, μήπως το μεγάλο ζήτημα τελικώς υπέρβασης στην ανθρώπινη σκέψη και ζωή είναι η έννοια του θανάτου?
Δεν υπάρχει θάνατος. Κατά τη γνώμη του ερασιτέχνη ερευνητή, δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θάνατος. Είναι ένα μηχανικό λάθος. Είναι πολύ απλό, ας το σκεφτούμε. Από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, όποια να είναι αυτή η μικροστιγμή, το χιλιοστό, το είπε εκατομμυριοστό, το δευτερόλεπτο, ξεκινάει ένα sequence, μια διαδικασία πληροφορίας, Γιώργο. Ξεκινάει, ξεκινάει. Αν αυτή την πληροφορία από το μέγα μικροδευτερόλεπτο που γίνεται η σύλληψη, την διατηρήσουμε κάπου. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε την πληροφορία. Να την καταγράψουμε ενώ. Δεν θα έχουμε την ιστορία του Καβαθά ή του Γιώργου Ξαχνίνη από το μικρό δευτερόλεπτο της σύλληψης. Θα το έχουμε. Θα το έχουμε ενώ ψηφιακά. Αφού το έχουμε ψηφιακά, δεν μπορούμε να το στείλουμε κάπου. Μπορούμε. Δεν μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε κάτι στη διαδρομή του. Μπορούμε. Εάν δηλαδή δούμε ότι στη διαδρομή ο Καβαθάς έχει ένα πρόβλημα στη μέση και είναι παράλυτος, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Κατά τη γνώμη του φτωχού δημοσιογράφου ανόητου ερευνητή, ναι. Άρα από πού είναι θάνατος. Ναι, ερώτηση. Και η τυχαιότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τυχαιότητα. Όχι. Δεν υπάρχει τυχαιότητα. Δεν υπάρχει τυχαιότητα. Πάλι ο ερασιτέχνης, ερευνητής, λέει ότι δεν υπάρχει τυχαιότητα. Υπάρχει δετερμινισμός. Όχι επειδή κάποιος θεός το αποφάσισε, αλλά επειδή το σύστημα το ίδιο, αν υπάρχει, είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί έτσι. Και αν επέμβουμε στο σύστημα θα το αλλάξουμε. Εάν γίνουμε Καρντάσεφ 3 και μπορούμε να επέμβουμε στο σύστημα, θα μπορούμε να αλλάξουμε το ίδιο το σύμπαν. Θα μπορούμε να πάρουμε μια μελανή οπή και να μπούμε μέσα και να βγούμε από την άλλη πλευρά της μελανής οπής ως δεν ξέρω από τι. Με μια σκολικότρυπα, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όλα ανοιχτά και αυτό το άνοιγμα, το πανέμορφο άνοιγμα, έχει κινήσει το ενδιαφέρον συγκριτικά Κωστάκη όταν ήταν 6-7 ετών, επειδή ο πατέρας του που ήταν δικηγόρος έφερε στο σπίτι την εγκυκλοπαίδεια του Ιλίου και διάβαζε ο μικρός Κωστάκη τι έλεγε ο Μπορ και ο Αϊνστάιν και το κλαμπ της Κοπενχάγης και ο Φάιμαν και ο ένας και ο άλλος. Ναι, και ο Φάιμαν και σωστά. Αυτό είναι ένα βλήμα από τη δεκαετία του 40, το οποίο έχει προκαλέσει ανήκες και ουλάδες. Κύριε Καβαφά, πριν σας αποχαιρετήσω θέλω να σας ρωτήσω με τα δικά σας λόγια στέκομαι για μένα αυτό του 2006 που στα περισσότερα κατά τη γνώμη μου έχει επιβεβαιωθεί το Μάρτιο του 2006 αυτό το κείμενό σας. Κλείνατε λέγοντας ότι ο κόσμος που έρχεται μ' αρέσει για έναν και μόνο λόγο, δεν θα είμαι παρόν για να τον δω, αλλά απευθυνθήκατε στους νέους λέγοντας ότι οι νέοι θα δουν ένα κόσμο που θα είναι χίλιες φορές πιο άγριος από την εποχή της Ιεράς Εξέτασης. Ναι. Ακριβώς. Για τους ανέτοιμους. Για τους ανέτοιμους, δηλαδή για ένα επιχειρηματία που μεγαλώνει το σήμερα και δεν καταλαβαίνει Χριστό, όπως λένε στο επιχειρηματία, που ζει σε ένα κόσμο που δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Όταν ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και βρεθεί μπροστά στην κοινωνία της πληροφορίας, σε αυτή την κοινωνία, όχι απλώς θα τα έχει χαμένα. Όχι απλώς δεν θα ξέρει τι να κάνει. Γιατί οι γονείς του δεν έχουν προετοιμάσει το παιδί αυτό. Το έχουν προετοιμάσει για να αγοράσει ένα t-shirt, για να κάνει, να κάνει, ξέρω εγώ, τι να κάνει,
take taekwondo και διάφορα τέτοια, αλλά όχι για, το, για, το, για, το, για αυτό τον κόσμο που έρχεται. Αυτοί λοιπόν οι νέοι θα βρεθούν σε τρεις χειρότερη θέση από ό,τι η γενιά η δική μου μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο με τις σφαίρες και λοιπόν. Επιμένετε ότι ο κόσμος που έρχεται σας αρέσει για έναν και μόνο λόγο ότι δεν θα είστε παρόν να τον δείτε? Όχι, αυτό ήταν η χιούμορ. Θα ήθελα να είμαι παρόν από κάπου, αλλά να έχω και ένα Γιώργο Σακίδη ή ένα Κώστας Γάντζο ή ένα Μακαρίτη Γιώργο Ραματιχάκη, ένα φίλο να το συζητάω. Γιατί οι συζητήσεις μας με αυτούς τους ανθρώπους, με τον Γιώργο για παράδειγμα, έχουν τόση ομορφιά. Ξέρετε, όταν κατέβαινα στο Ηράκλειο και συζητούσαμε, λύναμε τα προβλήματα του σύμπαντος σε ένα ταβερνάκι στις Αρχάνες. Κατάλαβες. Γιώργο. Κύριε Καβαφά, ήτανε θέλω... Τόσο ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, την οποία θα τη συνεχίσουμε, είναι βέβαιον. Και θα τη συνεχίσετε και με τους ακροατές, για όσο εσείς το επιθυμείτε και για όσο εδώ πέφτουν προτάσεις για επανέκδοση του οδηγώντας, να συγκεντρωθούμε, λέει, όλοι οι φίλοι Καβαφά. Χρειάζεται να συγκεντρωθεί κανείς. Είναι χρόνια τώρα που λέω να κάνουμε το Μέτοχο Institute, το οποίο είναι όλη μου η ζωή ψηφιακή από το 1955 μέχρι σήμερα, που υπάρχει ήδη στο διαδίκτυο. Και αυτό να ξεκινήσει σαν μια κυψέλη, σαν αυτή που έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, μια κυψέλη θα μπορούσε να είναι επικεφαλή, ας πούμε, ο Γιώργος Σακίνης. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε. Τάδε, ωραία. Πριν κλείσουμε. Και να κάνω. Ναι. Να σας συντριγκάρω και θέλω να κλείσουμε, γιατί είστε πειραχτήροι. Αν δεν υπάρχει τυχαιότητα, όπως είπατε προηγουμένως, τότε δεν υπάρχει ούτε ελεύθερη βούληση. Και αν ο θάνατος είναι μηχανικό λάθος, όπως λέτε, η ζωή τι είναι δηλαδή? Είναι μια στιγμιαία μετάβαση από την Καρντάσεφ 3 στην Καρντάσεφ 1. Είναι δηλαδή, πηγαίνουμε από όντα, από σημαντικά όντα, περνάμε μία φάση μη σημαντικών όντων, που πονάμε, απευγόμαστε, πεθαίνουμε, γεννιόμαστε. Πιστεύω ότι είναι πρόγραμμα. Ποιος το έχει γράψει, δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση. Κώστας Καβαφάς, ειλικρινά τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πρέπει να σας πω ότι έρχονται βροχή τα μηνύματα. Θα σας τα στείλω, μάλλον για να είμαι συνεπής, θα σας τα στείλω να τα δείτε εσείς με την άνεσή σας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε γερός. Και εγώ να πω ότι θα το ανέβω και στο YouTube εκεί στο που έχω, και θα έχουμε γύρω στις 700.000 views. Εγώ θα πω ότι φταίει και κάτι ακόμη, κύριε Καβαφά, και το ξέρω, γιατί με διαφορά κάποιων δεκαετιών έχουμε περπατήσει στον ίδιο αέρα. Ενώ το Δρουγούτι, το νέο κόσμο. Φαίνεται εκεί το κλίμα, κάτι κάνει. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα σας.